Αυτό γίνεται αυτόματα μέσα στο μυαλό ενός νευροτυπικού. Δηλαδή, βλέποντας όλες αυτά τα κομμάτια της ιστορίας, το μυαλό σας αυτόματα τα συνδέει και κάνει μια ολοκληρωμένη εικόνα. Πράγμα το οποίο ένα αυτιστικό μυαλό δεν μπορεί να το κάνει. Το δεύτερο που θέλω να σας πω έχει σχέση με τα αισθήματα και τη λογική αυτιστική σκέψη. Υπάρχει ένα βιβλίο του Albert Camus που λέγεται «Ο ξένος, The Outsider». Και λέει σε κάποιο σημείο ότι η φιλία, η πραγματική φιλία, είναι να δεχτείς να πας να κοιμηθείς έξω από τον τοίχο της φυλακής, αν ο φίλος σου είναι κλεισμένος μέσα στη φυλακή. Η ιδέα βέβαια είναι ότι η φιλία, η πραγματική φιλία είναι ότι θα πας να συμπάσχεις με τον φίλο σου, που θα είναι και αυτός κλεισμένος μέσα, οπότε και εσύ θα περάσεις τη νύχτα σου από το άλλο μέρος του ίδιου τοίχου. Λοιπόν, αν ο φίλος, όχι αυτός που είναι κλεισμένος μέσα, αλλά αυτός που θα πάει να κοιμηθεί, είναι αυτιστικός, θα πάει πραγματικά να κοιμηθεί έξω από τη φυλακή, αλλά όχι για να συμπάσχει. Θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο. Ένα αυτιστικό μυαλό δεν βλέπει τα συναισθήματα σαν κάτι χειροκλειστό. Είναι για μας μια όριστη εικόνα. Και ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να εκφράσουμε το συνέστημα είναι με κάτι χειροπιαστό. Άμα σου δώσει κάποιος ένα δώρο, ένα αντικείμενο, είναι σαν να σου εκφράζει την αγάπη του, ότι σε σκέφτηκε, ότι έκανε κάποια διαδικασία για να βρει ποιο δώρο θα σου αρέσει. Έτσι, μέσα από χειροπιαστές καταστάσεις, σου εκφράζει πώς αισθάνεται. Αυτές οι χειροπιαστές καταστάσεις είναι πολύ αναγκαίες για κάποιον με αυτισμό. Γιατί τα αισθήματα και τα συναισθήματα είναι για μας κάτι το πολύ αόριστο. Γι' αυτό θα δείτε πολλά παιδιά αυτιστικά, θα σας πούνε σε αγαπάω από εδώ ως εκεί. Βάζουν κάτι χειροπιαστό μέσα στην εικόνα του πόσο σε αγαπάνε. Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει είναι ότι όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια εικόνα μέσα στο μυαλό μας, σκεφτόμαστε κάτι το οποίο ήδη έχουμε δει ή έχουμε βιώσει. Έλεγα σε κάποιον πώς δημιουργούμε εικόνες από τις λέξεις. Και με ρώτησε, ας πούμε, όταν σκέφτεσαι μια εικόνα, τι σκέφτεσαι. Και έδωσε ένα παράδειγμα. Του έδωσα το παράδειγμα της λέξης τιμόνι. Έτσι. Για μένα τιμόνι τι είναι. Όταν σκέφτομαι τη λέξη τιμόνι, βλέπω μέσα στο μυαλό μου το άσπρο κουκάλινο τιμόνι του παλιού Volkswagen του 1960, που ήταν το πρώτο αυτοκίνητο που είχε ο πατέρας μου. Και μου είχε κάνει το τιμόνι εντύπωση, επειδή στην κόρνα επάνω, αντί να έχει αυτό το W που είναι η καινούργια, το καινούργιο σύμβολο του Volkswagen, είχε το παλιό που ήταν ένα κάστρο με μια αλεπού από πάνω. Και αυτό μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση και αυτό το θυμάμαι. Και για μένα, όταν σκέφτομαι τη λέξη τιμόνι, βλέπω μέσα στο μυαλό μου την εικόνα αυτού του ενός τιμονιού. Έτσι, κάθε αυτιστικό παιδί φτιάχνει μία εικόνα για τη λέξη και την καταθολή με στη μνήμη του. Το οποίο σημαίνει ότι για να αλλάξει αυτή η εικόνα, για να μπορέσω να σκεφτώ ένα άλλο τιμόνι, πρέπει πάλι να έχω κάποιο λόγο που θα αλλάξω την εικόνα. Έναν χειροπιαστό, μάλλον, λόγο για να το ξεκαθαρίσω. Λοιπόν, για μας, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τα αισθήματα, γιατί λένε ότι δεν διαβάζουμε το πρόσωπο, γιατί πρέπει να είναι κάτι το εικονικό. Ένα χαμόγελο μας λέει ότι ο άλλος είναι ευτυχισμένος. Μια αγκαλιά και ένα φιλί σημαίνει ότι πραγματικά ο άλλος μας αγαπάει. Αν κάποιος μας φωνάξει ή μας πει δεν έκανες αυτό ή η αντίδρασή του είναι κάπως τρομακτική για μας, σημαίνει ότι δεν μας συμπαθεί. Έτσι, καταλαβαίνουμε από τις πράξεις, ας πούμε, τις χειροπιαστές πράξεις κάποιου άλλου, πώς αισθάνεται για μας. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο σκέψης καταλάβετε ότι το να πάει ο αυτιστικός να κοιμηθεί έξω από το τοίχο της φυλακής είναι σαν να δίνει στο φίλο του μια χειροπιαστή απόδειξη ότι πραγματικά σε συμπαθώ, ότι είσαι ένας πραγματικός μου φίλος και στο δείχνω κάνοντας αυτή την κατάσταση. Πώς φαίνεται η διαφορά μεταξύ ενός αυτιστικού και ενός μη αυτιστικού? Πολύ απλό. Αν ο φίλος που θα πήγαινε να κοιμηθεί έξω από τον τοίχο της φυλακής δεν ήταν αυτιστικός, θα είχε σκεφτεί ότι ο φίλος του μέσα στη φυλακή μπορεί να πεινάει και ότι πήγαινε φαγητό μαζί. Ένας αυτιστικός δεν θα το σκεφτεί αυτό. Γιατί αυτό που προσπαθεί να κάνει πηγαίνοντας έξω από τον τοίχο της φυλακής είναι να κάνει τα δικά του αισθήματα χειροπιαστά. Και δεν θα σκεφτεί ένα βήμα παραπέρα τα συναισθήματα του άλλου που είναι μέσα στη φυλακή. Λοιπόν,
συναισθήματα, ότι σκέφτονται πολύ ότι δεν έχουμε συναισθήματα, είναι λάθος. Απλώς τα εκφράζουμε με έναν διαφορετικό τρόπο. Με έναν εικονικό και χειροπιαστό τρόπο. Και εδώ μπαίνω στις ερωτήσεις σας, για να σας αφήσω και χρόνο να κάνετε σχόλια. Με ρωτήσατε πώς αισθάνθηκα όταν έμαθα ότι είχα Asperger. Λοιπόν, καταρχάς αυτό που αισθάνθηκα είναι φυσικά μια τεράστια ανακούφιση, όπως είπα και στον πρόλογο. Διότι κατάλαβα ότι όλα τα προβλήματα που είχα δεν ήταν απλώς στο μυαλό μου, δεν ήταν κάτι το οποίο το έπλεπε η φαντασία μου, αλλά ήταν πράγματι κάτι το οποίο υπήρχε, είχε ένα όνομα, το είχαν ερευνήσει. Το άλλο βέβαια ήταν ότι κατάλαβα ότι όλοι οι άνθρωποι δεν σκέφτονται σαν και εμένα. Γιατί δεν μπορώ να δω πώς σκέφτεται ο κάθε άνθρωπος μπροστά μου. Αλλά καταλαβαίνοντας ότι η διαφορά μου είχε κάποιο όνομα, κατάλαβα ότι εγώ ήμουν αυτή που σκεφτόμουν διαφορετικά, το οποίο δημιουργούσε προβλήματα επικοινωνίας, προβλήματα ζωής μέσα σε μια κοινωνία. Όλα αυτά βέβαια από τη μια μεριά με χαροποίησαν, διότι είπα εντάξει, επιτέλους είμαι κάτι το χειροπιαστό πάλι. Για το αυτιστικό μου γιατί ήταν ωραίο που υπήρχε μια λέξη. Αλλά από την άλλη μεριά το πρόβλημα ήταν ότι ήρθε και μια συνειδητοποίηση ότι είχα πραγματικά μια διαφορά. Μια διαφορά την οποία δεν θα μπορούσα ποτέ να αλλάξω, όσο και να προσπαθούσα να γίνω νορμάλ, ας πούμε, σαν τους άλλους. Μία συνειδητοποίηση ότι σε όλη μου τη ζωή θα είχα αυτό το πρόβλημα χωρίς να πρόκειται να αλλάξει, να καλυτερεύσει, να χειροτερεύσει. Και όσο να είναι, όταν βρίσκεσαι αντιμέτωπος με μία τέτοια κατάσταση, λες γιατί εγώ, δηλαδή τι έχω κάνει για να με τιμωρήσει η ζωή να έχω αυτό το πράγμα. Μετά από την κατάθλιψη, βέβαια, έρχεται και μια περίοδος πένθους, διότι πρέπει μέσα στο μυαλό του ανθρώπου να γίνει ένα σβήσιμο, δηλαδή να σβήσει εικόνα του εαυτού σου σαν normal ή μάλλον ανθρώπου που προσπαθεί με κάθε τρόπο να γίνει normal και να αποδεχθείς ότι είσαι απλώς διαφορετικός και ότι ποτέ δεν θα γίνεις normal, αλλά πρέπει να βρεις ποια είναι η θέση σου μέσα στην κοινωνία και τι μπορείς να κάνεις. Λοιπόν, αυτό για μένα ήταν μια περίοδος που κράτησε περίπου 6 μήνες με πολλή κατάθλιψη. Με πολλή απομόνωση, διότι κατάλαβα ότι όλες οι φιλίες που είχα κάνει ήταν βασισμένες στον παλιό μου εαυτό, όλες οι προσπάθειες που είχα κάνει ήταν βασισμένες στον παλιό μου εαυτό και πάντα όσο και να προσπαθούσα, δεν θα γινόταν ποτέ κάτι όπως το ήθελα πραγματικά. Λοιπόν, αντί να προσπαθώ να είμαι κάτι άλλο, άρχισα σιγά σιγά να αγκαλιάζω αυτό που πραγματικά είμαι και να αρχίσω να ψάχνω ποιες είναι οι ικανότητές μου, ώστε να μπορέσω να τις δυναμώσω, ας πούμε, και έτσι να μπορέσω και να προσφέρω κάτι στην κοινωνία. Λοιπόν, αντί να προσπαθώ να γίνω όπως από τους άλλους, δεν θα ήταν καλύτερο να είμαι αυτή που είμαι, όπως με βλέπετε μπροστά εδώ, και να σας λέω για αυτό που είμαι, ώστε να καταλάβετε κι εσείς ποια είμαι. Λοιπόν, αυτές τις ικανότητες, αντί να τις βλέπω σαν εμπόδια, σιγά σιγά προσπάθησα να τις κάνω σαν προτερήματα που θα μου δίνανε έναν καινούριο τρόπο επικοινωνίας, γιατί η επικοινωνία ήταν πάντα ένας προβληματικός δρόμος για μένα. Λοιπόν, έγινε τώρα μια καινούρια λεωφόρος, ας την πούμε, ώστε να μπορώ αυτά που σκέφτομαι, αυτά που βιώνω, αυτά που νιώθω, ο τρόπος που βλέπω τη ζωή, να μπορέσω να τον μάθω σε άλλους, κυρίως σε εσάς που θα έρθείτε σε κάποια στιγμή σε επαφή με παιδιά που θα έχουν αυτισμό και να χρησιμοποιήσετε ίσως κάποιες από τις εμπειρίες που έχετε αυτή τη στιγμή διαβάζοντας αυτά και να σκεφτείτε, άγια κάτσε, αυτό το έχω ακούσει κάποτε, αυτό που κάνει τώρα το παιδί κάτι μου θυμίζει.